Η Ρωσία επιτέθηκε στην Ουκρανία με διπυρωτικό βαλιστικό πύραυλο, πρώτη φορά κατά τη διάρκεια του πολέμου, και γίνεται η πρώτη χώρα στην ιστορία των πολέμων με αντίστοιχα όπλα που προχωράει σε τέτοια επίθεση. Η επίθεση αυτή έρχεται σε απάντηση στα ουκρανικά πλήγματα με πυράβλους μεγάλου βεληνικού σε ρωσικό έδαφος. As President Putin has repeatedly stressed, missile strikes deep inside Russian territory will change the nature of the conflict. Ο πύραυλος που εκδοξεύθηκε από τη Ρωσία ανήκει στην κατηγορία των βαλιστικών πυράβλων με βεληνικές άνω των 5.600 χιλιόμετρων. Πρόκειται για τον πύραυλο RS-26 Rubes. Η ανάλυση των εικόνων της επίθεσης δείχνει ότι το RS-26 έφερε 6 ανεξάρτητες κεφαλές και ανέπτυξε πολλά υποπυρομαχικά. Δεν υπάρχει τρόπος κατάρριψης των πυράβλων αυτής της κατηγορίας, καθώς εκτοξεύονται στο διάστημα και στη συνέχεια απελευθερώνουν κεφαλή ή κεφαλές που επανέρχονται στην ατμόσφαιρα και χτυπούν φλεγόμενες στους στόχους τους. Очередной пуск межконтинентальной баллистической ракеты RS-26 Rubesh. Сама ракета уже готова к массовому производству. Το μέγιστο βεληνικές τους φτάνει και τα 9.500 χιλιόμετρα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για την εκτόξευση πυρηνικών κεφαλών εφόσον απειληθεί η Ρωσία. НАТО массово располагает свои базы все ближе к границам России. И чтобы держать их под контролем, требуются ракеты малого или среднего радиуса действия. Η Ουκρανία εξαπέλυσε επίθεση με πυράβλους ATACMS και Storm Shadow, προκαλώντας την παγκόσμια ανησυχία και θέτοντας νέα δεδομένα στον πόλεμο. Το αμερικανικό ATACMS είναι υπερηχητικός βαλιστικός πύραυλος με βεληνικές έως 400 χιλιόμετρα. Μπορεί να φέρει μία κεφαλή που περιέχει περίπου 170 κιλά εκρηκτικών. Πετάει πολύ ψηλότερα στην ατμόσφαιρα. Επιστρέφει στο έδαφος με απίστευτα ψηλή ταχύτητα. Ο γαλλοβρετανικός Storm Shadow, με βεληνικές άνω των 250 χιλιόμετρων, έχει σχεδιαστεί για να καταστρέφει καλά προστατευμένους στόχους όπως στρατιωτικές βάσεις, σημεία αποθήκευσης πυρομαχικών, στρατηγικές εγκαταστάσεις, υπόγεια καταφύγια ή ενισχυμένες δομές. Οι αναλυτές κάνουν λόγο για επικίνδυνη κλιμάκωση της σύραξης, καθώς ο αριθμός των πυράβλων που εκτοξεύτηκαν εναντίον της Ρωσίας είναι μεγάλος. But this is a threshold that has been crossed. It's a big step. What is surprising is the sheer number of Storm Shadow that is reported to have been fired. I think it's about 10 or 12 according to the videos. Την ίδια στιγμή, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δηλώνει ευγνώμων για τη βοήθεια των δυτικών συμμάχων, ανακοινώνοντας επιπλέον υποστήριξη. Την ίδια ώρα η Μόσχα αναμένει από τις άλλες χώρες να κρατήσουν την ίδια υπεύθυνη θέση στο θέμα της αποτροπής μιας πυρηνικής σύγκρουσης με τη Ρωσία.